Με υψηλές θερμοκρασίες, η Ιερά Πέτρα τίμησε τον πολιούχο Άγιο Γεώργιο. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλατζάκης. Οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου από νωρίς είχαν κατακλείσει τόσο το Μητροπολιτικό Ναό όσο και τους γύρω δρόμους. Να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο και για τις οικογένειές μας αλλά και για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά στην Ιερά Πέτρα. Χρόνια πολλά στις γεραπετρίστες, του γεραπετρίτες, όλο τον κόσμο. Μια χρονιά εδώ, πολιούχος της πόλης ο Άγιος Γεώργιος. Εύχομαι υγεία, δύναμη σε όλο τον κόσμο, να μας βλέπει ο Άγιος Γεώργιος και εν ώψη των εορτών που έχουμε την Ανάσταση του Κυρίου, υγεία, δύναμη, προκοπή. Ο πρώτος πολίτης, δήμαρχος της Ιερά Πέτρας, Θεοδόσης Καλατζάκης, μιλώντας στην Κρήτη TV, ευχήθηκε στους δημότες του, τονίζοντας ότι το 2022 πρέπει να φέρει στο προσκήνιο ξανά την αναπτυξιακή πορεία και την ευημερία των κατοίκων της Ιερά Πέτρας. Μετά από δύο χρόνια και κλεισμένων των θυρών λόγω της πανδημίας, εορτάζουμε σήμερα την εορτή του πολιούχου της πόλης μας, Αγίου Γεωργίου. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μας τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους. Τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, όλους τους αντιπεριφερειάρχες, όλους τους δημοτικούς συμβούλους και να ευχηθώ στους εορτάζοντες και στις εορτάζοντες χρόνια πολλά και εύχομαι σε όλους υγεία. Το δικό του μήνυμα ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου έστειλε και ο Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σιτίας Κύριλλος. Η εορτή αυτή είναι πολύ σημαντική από τα παλιά χρόνια, διότι ο Άγιος είναι ιδιαιτέρως λαοφιλής Άγιος. Είναι συνυφασμένος με τους αγώνες των προγόνων μας, τους αγώνες για την ελευθερία, τους αγώνες για επιβίωση, όχι μόνο των παλαιότερων αλλά και των νεωτέρων και ημών των συγχρόνων. Επομένως, σήμερα ήρθαμε να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε την ευλογία του Αγίου Γεωργίου στον καθημερινό μας αγώνα, ο καθένας και η κάθε μια ξεχωριστά. Και ο Άγιος Γεώργιος είναι πολύ θαυματουργός, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον αποκαλεί θαυματουργό.